Με το ηθικό ενισχυμένο από την αποφυλάκηση Λόπεζ, οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαδήλωσαν στο Καράκας και απέκλεισαν δρόμους. Η ποινή της 14ετούς κάθριξης για τον 46χρονο ηγέτη της αντιπολίτευσης μετετράπη σε κατοίκον περιορισμό. Η σύζυγός του Λίβιαν, την Τόρη, ανέφερε σε δημοσιογράφους έξω από το σπίτι της οικογένειας πως η αποφυλάκηση Λόπεζ είναι μια ένδειξη πως η χώρα σιγά σιγά θα αλλάξει. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε το πλαίσιο των περιορισμών που έχουν τεθεί από το ανώτατο δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα τους σεβαστούμε. Ως υπεράσπιση ζητούμε από τον κύριο Λόπεζ και την οικογένειά του να είναι πολύ προσεκτικοί. Για ακόμα μία φορά σημειώθηκαν συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών στο Καράκας. Στις 100 ημέρες των κινητοποιήσεων κατά του Νικολάς Μαδούρο έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 90 άνθρωποι. Οι διαδηλωτές ζητούν την απελευθέρωση και των 400 πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται στις φυλακές της χώρας.